Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, να υποδεχτούμε την Άννα που θέλει να μας μιλήσει και είναι 43. Άννα μου. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, Άννα μου. Σε ακούμε. Ήθελα πάρα πολύ να σας μιλήσω και να σας πω τι μου συμβαίνει, γιατί βρίσκομαι σε απόγνωση πραγματικά. Θέλω να ακούσω τη συμβουλή σας. Είμαι παντρεμένη, λοιπόν, και έχω μία κόρη 25 χρονών. Παντρεύτηκα μικρή και την έκανα πολύ μικρή. Εγώ ήμουν 18 και ο άντρας μου 30. Ναι. Η κόρη μου παντρεύτηκε πριν από 2 χρόνια και ο άντρας της είναι 34 χρονών. Από την πρώτη στιγμή που τον έφερε στο σπίτι, η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε. Γιατί κακά τα ψέματα είναι πολύ ωραίος άντρας. Δεν είχα βάλει ποτέ στο μυαλό μου να του πω ή να κάνω κάτι παραπάνω, γιατί είναι γοντρός μου. Εκείνος από την άλλη, απέναντι μου ήταν πολύ διαχειριστικός. Μου έκανε διάφορα κομπλιμέντα, μου μιλούσε πολύ όμορφα. Καλέ, τώρα το είδα. Και όχι μόνο όταν ήμασταν μόνοι μας. Άστα. Αλλά και όταν ήταν και οι άλλοι μπροστά. Η κόρη μου, ο άντρας μου, διάφοροι άλλοι συγγενείς, φίλοι. Δεν είχε πρόβλημα. Είναι αυτά, καλέ. Έτσι, κανενός στο μυαλό δεν πήγε στο πονηρό και νομίζαμε πως θα έλεγε για πλάκα. Γιατί έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Εμένα όλο αυτό, παρόλο που και εγώ είχα πιστέψει πως το έκανε για πλάκα, μου άρεσε, με εγωίτευε, με κολάκευε όλο αυτό. Εργαλήθηκε. Μέχρι που το καλοκαίρι με έπιασε ο γαμπρός μου και μου μίλησε ξεκάθαρα. Μου είπε πως το αρέσω και πως έχει καταλάβει πως μου αρέσει και εμένα. Και επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να το κρύβω άλλο, κάναμε σχέση. Το ξέρω πως δεν είναι σωστό. Από την άλλη, βέβαια, εγώ είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Και πρώτη φορά νιώθω έτσι. Όλο αυτό το διάστημα έχουμε κρυφό δεσμό. Μέχρι που η κόρη μου μου ανακοίνωσε ότι έχει μείνει έγκυος. Έτσι έχασα τη γη κατά τα πόδια μου. Δεν πίστευα ποτέ πως θα έμενε έγκυος τόσο σύντομα. Μίλησα με τον γαμπρό μου και είπαμε να σταματήσουμε να βλεπόμαστε. Το κάναμε για κάποιες εβδομάδες, η αλήθεια είναι. Αλλά κανένας από τους δύο δεν μπόρεσε να το κρατήσει και έτσι αρχίσαμε πάλι να βρισκόμαστε. Η κόρη μου λοιπόν είναι στον 8ο μήνα και σε ένα μήνα θα γεννήσει. Το θέμα όμως τώρα ξεκινάει εδώ. Γιατί πριν από μερικές μέρες έμαθα πως είμαι και εγώ έγκυος. Είχα κάποια θέματα γυναικολογικά και πήγα στο γιατρό μου και μου είπε πως είμαι σχεδόν στο 2ο μήνα. Το παιδί ξέρω ότι είναι του γαμπρού μου. Γιατί με τον άντρα μου έχω να βρεθώ ερωτικά πολύ καιρό. Περίπου 5 μήνες. Το μαύρο. Από τη μέρα που το έχω μάθει, έχω χάσει τον ύπνο μου πραγματικά και δεν ξέρω τι να κάνω πλέον. Εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να κρατήσω αυτό το παιδί. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Να το πω στο γαμπρό μου. Γιατί φοβάμαι ότι αν το πω θα τον χάσω. Και δεν θέλω να τον χάσω. Αυτό που έχω σκεφτεί είναι να βρεθώ ερωτικά με τον άντρα μου για να μπορέσω να δικαιολογήσω την εγκυμοσύνη, έστω και να κλέψω 1,5 μήνα την ώρα της γέννας. Πιστεύω ότι δεν θα πάει κανένα στο μυαλό σε κάτι τέτοιο. Αν όμως ο άντρας μου δεν θέλει να κρατήσουμε το παιδί, και μέσα μου πλέον είναι όλα πολύ μπερδεμένα. Η κόρη μου γεννάει σε 1 μήνα και εγώ θα είμαι 3 μηνών. Δεν ξέρω τι να κάνω πλέον και θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε την άποψή σας, γιατί κοντεύω πραγματικά να τρελαθώ. Κυρία Μάρα μου, τι να πούμε. 3 μηνών είσαι και στα μυαλά. Έχω σαστήσει με αυτά που ακούω. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να παίρνω το πρώτα καθόλου την ευκαιρία με αυτή την ιστορία που μας αναφέρει να σας πω κάτι από τη Σμυρναϊκή κουλτούρα, που θα την απολαύσουμε και την άλλη εβδομάδα που θα γυρίσω στη δουλειά. Αυτό λοιπόν τα παλιά χρόνια ήταν αρκετά συνηθισμένο, παιδιά. Μάνα και κόρη να θυλάζουν μαζί. Όχι βέβαια από τον ίδιο άντρα, κάθε μία έχει το δικό της. Τότε λοιπόν παίρναν οι παλιές το γάλα από τη μάνα και το γάλα από την κόρη και φτιάχναν το λεγόμενο μανόγαλα, που ήταν ένα πάρα πολύ γερό ερωτικό φίλτρο. Αφού υπήρχε και η έκφραση που λέγανε οι παλιές, τον έδεσε, λέγανε με μανόγαλα. Σήμερα βέβαια δεν βρίσκεις μανόγαλα, γιατί δεν γεννάει η μάνα με την κόρη, είναι για περίοδο, ναι. Και γεννάνε και μεγαλύτερες. Δεν το μανόγαλα. Α, τα μανόγαλα. Εδώ όμως αυτό τότε δεν είναι μανόγαλα. Τότε είναι γεννήσει. Εδώ είναι γαμπρόγαλα. Εδώ είναι σοκαριστικό. Ναι, είναι ότι έχουν τον ίδιο άντρα αυτές οι δυο. Και πώς το ξέρουμε αυτό, πότε γεννάγανε, έτσι το φανταζόμαστε? Όχι, από αρχή αγάμου. Η Αγρυπίνα, ας πούμε, η νεότερη, είχε παντρευτεί τον πατέρα του Νέρωνα στα 13. Η Βερενίκη των Ηρώδων επίσης στα 13. Ας έρθω λοιπόν άστα αυτά τώρα.
να έρθω στην κυρία εδώ. Λοιπόν, σκέφτομαι το εξής και πέστε μου, παιδιά, αν έχω δίκιο. Αφενός, η κόρη πρέπει να μείνει ανενόχλητη. Να μην αγχωθεί το κορίτσι με αυτή την ιστορία. Αλλά δεύτερον, και το παιδάκι που κυοφορεί η κυρία, η μαμά, χρειάζεται και αυτό ένα πατέρα. Πώς μπορεί κανείς να τα συνδυάσει αυτά τα δύο? Εγώ, παιδιά, μία λύση βλέπω. Θα πρέπει να πάει να πιάσει τον άντρα της, όχι τον γαμπρό, και να του πει, κάτσε κάτω, έχω να σου εξομολογηθώ τα άσχημα που έχω κάνει, έχω φτάσει σε ένα αδιέξοδο, και όταν του τα πει, θα του πει έτσι έχουν τα πράγματα. Μπορεί αυτός, παιδιά, υπέρ του παιδιού του, της κόρης του δηλαδή και του εγγονού του, να συνενέσει να παίξει αυτό το θέατρο. Τι λέτε, κυρία Μάρα, ακόμα θα αλλά δεν θα τον εξαπατήσει λέγοντας ότι είναι δικό σου το παιδί. Λοιπόν, για να ακούσουμε παίξει και τη ο Μαρία... σύζυγος σε κάτι τέτοιο... Ναι, να ακούσουμε και λίγο τη Μαρία 35 ετών. Φαντάζομαι έχουν σοκαριστεί και όλες τις τηλεθεάτριες. Ναι, ναι, σοκ. Μαρία μου, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, Κατερίνα μου, καλημέρα στην παρέα σας. Γεια σου, καλό μεσημέρι, Μαρία μου. Σε ακούμε και εμείς και η Άννα. Θα ήθελα να πω καταρχήν ότι έχω ένα κοριτσάκι, είναι 1,5 χρονών. Ναι. Να σου ζει. Είναι η ζωή μου και δεν διανοούμε ότι θα έκανα τέτοιο πράγμα στο παιδί μου. Αυτό είναι έγκλημα. Έτσι. Αυτή η γυναίκα δεν αγαπάει ούτε το παιδί της, ούτε τον ίδιο της τον εαυτό. Ναι. Άννα. Ναι, δεν είναι κάτι που είχα σχεδιάσει να κάνω. Αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι γέννησα την κόρη μου και σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή η κόρη μου θα γνωρίσει κάποιον και εγώ θα πάω μαζί του. Κυρία Άννα μου, γλυκιά μου, είναι κάτι, κυρία το οποίο, Άννα. Είναι κάτι δεν το οποίο έγινε και πολύ απλά έτσι αισθάνθηκα. Θέλεις να κάνεις, να βρεθείς με έναν άνθρωπο για τους χύψη λόγους. Πρέπει να είναι του παιδιού σου ο γαμπρός. Και έχεις το θράσος και τον αποκαλείς γαμπρό σου. Δεν θα πιάσω το θέμα αυτού. Αυτός ό,τι θέλει κάνει. Αυτός βρήκε και τα κάνει. Σωστό. Το παιδί σου το σκέφτεται. Επιπόλαιος είναι και αυτός. Φυσικά. Ναι, δεν, επαναλαμβάνω πως δεν είναι κάτι το οποίο είχα σχεδιάσει. Ούτε όταν τον είδα είχα σκοπό να κάνω κάτι. Δεν σε απαντάζει τον ηθινόν σου. Μου άρεσε, τον είχα ερωτευτεί. Από τη στιγμή που το κάνετε, τουλάχιστον να είχατε το θάρρος να το πείτε στο παιδί σας. Αυτό δεν γίνεται. Την είναι κόρη σας... που είναι εγγυός. Καταλαβαίνεις, Μαρία μου, ότι αυτό δεν γίνεται να κάτσω να πιάσω την κόρη μου, ειδικά τώρα στη θέση που βρίσκεται, που είναι 8 μηνών έγκυος. Δεν γίνεται το πει. Αυτό να είναι σοκ. Ότι... Αλλά να πας με τον άντρα της μπορούσε. Μηνών, οπότε το εγγονάκι σου ναι. θα έχει και ένα αδερφάκι στην ουσία, έτσι. Δηλαδή είναι ακριβώς. Τραγικό. Συγγνώμη που γελάω, αλλά δεν... Το θέμα είναι τι θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα σε αυτή την τραγική ιστορία. Σωστά, ότι πρέπει... γιατί το να τους μαλώνουμε έτσι. Για το παρελθόν... Κυρία αυτό Μαρά, πρέπει να προστατεύσει την κόρη της, έστω και καθυστερημένα. Ο Γρηγόρης είπε πριν λίγο κάτι, ότι είναι μαύρος αυτός ο καημένος. Γρηγόρη μου, καρδούλα μου, σ' αγαπάω, σε λατρεύω. Ας... Μόνο μαύρος δεν είναι. Ποιος είναι μαύρος? Όχι, λέω για το σύζυγο της πεθεράς Παύλα Ερωμένης. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Όχι, αυτόν είπα μαύρο, ναι. αυτόν αποκάλεσα μαύρο. Γιατί είναι μαύρο. Κυρία Μαρά, το ενδεχόμενο να πει ψέματα στον άντρα της και να πει ότι είναι δικό το παιδί, το αποκλείουμε τελείως. Εγώ το αποκλείω, Γρηγόρη μου, γιατί δεν μ' αρέσει... Να εξαπατάνε. Το καταλαβαίνω πώς το λες. Οπότε και εγώ δεν θέλω να εξαπατώ άλλους ανθρώπους. Οι καθαρές κουβέντες. Έλα εδώ, άντρα μου, έκανα αυτές τις βλακίες. Και είμαι σε αυτή την δεινή θέση αυτή τη στιγμή. Εάν αυτός, μπορεί αυτός, σκεφτόμενος, αν είναι και άνθρωπος, να σκεφτεί το παιδί του, το εγγόνι που έρχεται σε ένα μήνα, και να δεχτεί να παίξει αυτό το θέατρο. Δεν το ξέρεις. Να παίξει το θέατρο. Πρέπει να δοκιμάσει. Να παίξει το θέατρο τι, ποιο θέατρο. Να μείνει να μεγαλώσει το παιδί σαν δικό του και να μην το μάθει ποτέ το παιδί του. Μάλιστα. Να τη πει ότι χωρίζουμε. Το κάθε παιδί θέλει μία πατρική φιγούρα. Να ακούσουμε και τη Νίκη 30 ετών που κάτι θέλει να προσθέσει. Νίκη μου, καλό μεσημέρι. 50 ετών είμαι. Κυρία Νίκη, με συγχωρείτε. Σας καλύτερα ακούμε. Ακούγεται το 30, κυρία Νίκη. 20 χρόνια σας κάναμε. Σας ακούμε, κυρία Νίκη. Ναι, εγώ θα ήθελα να πω ότι είμαι μία μητέρα που έχω 3 κόρες
Και ακούω τώρα την κυρία Άννα εδώ 43 χρονών ότι έχει πάει με τον γαμπρό της. Δεν το θεωρώ καθόλου σωστό. Αυτή η γυναίκα πρέπει να πάει σε ψυχολόγο. Καλά, τι ψυχολόγο. Λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, γιατί και εγώ έκανα γαμπρό. Έχω και εγώ γαμπρό και έρχονται τα παιδιά μου εδώ να τα ετοιμάσω, να φάνε, να τα περιποιηθώ. Αλλά όχι να πήγαινε με το γαμπρό που είναι 27 χρονών. Προς Θεού, η κυρία Μάρα έχει απόλυτο δίκιο να τα καθίσει και να τα πει στον άντρα της. Εγώ είμαι από πολύ φτωχή οικογένεια. Είμαι από νομό Ημαθίας, να σας δώσω να καταλάβετε. Τα μεγάλωσα τα παιδιά μου με πολύ στέρημα. Αφού να φανταστείτε, πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και η κόρη μου καθόταν μπροστά στις σοκολάτες και δεν τολμούσα να πάρω σοκολάτες στο παιδί, γιατί δεν είχα τα οικονομικά. Η κυρία μπορεί, η κυρία Άννα, να έχει οικονομική άνεση. Μάλιστα. Και να τα κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, ξέρετε, την κυρία Νίκη μου, θέλω να σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να την κλείσω την Άννα. Δεν έχω να πούμε κάτι άλλο. Είναι από τις πιο ακραίες ιστορίες που είχα ακούσει. Ούτως ή άλλως η κυρία Μάρα έδωσε τη συμβουλή της και όλο το άλλο είναι στενάχωρο. Εγώ είχα στην καριέρα μου δύο τέτοιες περιπτώσεις από πελάτησες μου. Που είχαν μείνει, είχαν παιδί από τον γαμπρό τους. Η μία, ναι. Παναγία μου, λοιπόν, κυρία Μάρα μου, δεν έχω πολύ χρόνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.